Επίσης, κάναμε μια πολύ σημαντική και παραγωγική συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα που έχει σχέση με τη διαχείριση, τον Ειδικό Γραμματέα για τη διαχείριση των υδάτων, τον κύριο Γκανούλη, και συζητήσαμε γενικότερα τα θέματα της διαχείρισης που αφορά την λίμνη της Βεγορίτιδας, το αρδευτικό της Τριανταφυλιάς και το ίδιο το φράγμα της Τριανταφυλιάς, το οποίο στα σχέδια διαβούλευσης δεν είχε ληφθεί υπόψη από τον ανάδοχο που έχει αναλάβει την ευθύνη για να οριστούν τα διαχειριστικά σχέδια στην ευρύτη λεκάνη της Φλόρινας αλλά και του Αμιντέου. Και ελπίζουμε ότι οι προτάσεις οι οποίες κατέθεσε η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, που περιλαμβάνουν σημαντικά τμήματα για την βελτίωση του υδάτινου δερμικού της λεκάνης της Βεργορίτιδας, να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν με θετικό τρόπο, γιατί θεωρούμε ότι ήδη η Βεργορίτιδα όσον αφορά την πληρότητα έχει, όπως ξέρετε όλοι, έχει ανέβει πάρα πολύ η στάθμη της Βεγορίτιδας, και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για την γενικότερη υδροφορία της λίμνης, της ίδιας της λίμνης, αλλά και από τις μελέτες τις οποίες έχουμε κάνει σε συνεργασία με την ΑΚΟ δείχνει ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μια πλήρωση και μια άνοδο της στάθμης αρκετά σημαντική. Επίσης, για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λίμνης της Βεγορίτιδας, τα οποία η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να εκτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο παρέμβασης, τόσο για την αναβάθμιση όλων των βιολογικών που έχουν σχέση στην ευρύτερη λεκάνη της Ορδέας και της πόλης της Πτολεμαΐδος, αλλά και γενικότερα να κατασκευαστούν οι αντίστοιχοι βιολογικοί στη λεκάνη του Αμιντέου, όπως είναι ο βιολογικός του Φιλότα, του Μανιακίου και όλων των υπόλοιπων τοπικών κοινοτήτων, τα οποία θα λύσουν μιας και διαπαντός το πρόβλημα της μόλυσης της λίμνης της Βεγορίτιδος, έτσι ώστε η λίμνη να αποκτήσει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που την καθόριζαν τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την ποιότητα αλλά και γενικότερα την ποσότητα της ίδιας της λίμνης της Βεγορίτιδας.